Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. 14 ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού ανακοίνωσε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγεία και Λιμοξιολόγο Σωτήρης Τσιόδρα. Πρόκειται για 11 ταξιδιώτε του γκρουπ που πήγε εκδρομή στου Αγίου Τόπου και τρει επαφέ του, ανεβάζοντα τα συνολικά κρούσματα πλέον στα 45. Να σημειωθεί πω ο 66χρονο που αναγνωρίστηκε ω το πρώτο κρούσμα τη εκδρομή νοσηλεύεται διασωλυνωμένο σε σοβαρή κατάσταση στο Ρίο. Κατόπιν αυτών και για να περιοριστεί η εξάπλωση, αποφασίστηκε η παράταση για δύο εβδομάδε των έκτακτων μέτρων Σαχαία, Ηλία και Ζάκυνθο, καθώ και η αναστολή όλων των οργανωμένων εκδρομών στι περιοχέ που έχουν πληγεί. Παράλληλα, παρατείνεται η απαγόρευση μαθητικών εκδρομών στο εξωτερικό μετά και τι 13 Μαρτίου. Στην Ιταλία, η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού ξεσηκώνει όλο ένα και μεγαλύτερο κύμα πανικού. Οι νεκροί έφτασαν του 148, ενώ το Βατικανό ανακοίνωσε το πρώτο διαπιστωμένο κρούσμα. Την στιγμή που οι νεκροί στην Ιταλία από τον κορονοϊό έχουν φτάσει τους 148 και τα κρούσματα αγγίζουν τα 3.900, ο πανικός στη χώρα μεγαλώνει. Η Ιταλία γίνεται η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε κρούσματα μετά την Κίνα και την Νότια Κορέα και η τρίτη χώρα σε θανάτους μετά την Κίνα και το Ιράν. Η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ο Μάτζιο τον Νιόλο είναι δάσκαλο σε δημοτικό του Σαν Φιωράνο που είναι σε καραντίνα. Τα άσχημα νέα που φτάνουν δεν βοηθούν την ίδια εύθραυστη ψυχολογία του. 14ο τη Είμαι λίγο τριστερή oggi. un po' di perché. Νοτίτσια, comunque, dai paesi morte persone. Το Βατικανό ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα το πρώτο του επιβεβαιωμένο κρούσμα από κορονοϊό. Πρόκειται για έναν υπάλληλο στι υπηρεσίε υγεία. Τα κρούσματα του κορονοϊού παγκοσμίω πλησιάζουν τα 99.000 σε χώρε, ενώ οι νεκροί ανέρχονται πλέον στου 3.389. Σε αυτό το γραφικό φαίνεται η εξάπλωση του ιού από τις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα. Η ταχύτητα με την οποία ο ιός πέρασε σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι ανατριχιαστική. This epidemic is a threat for every country, rich and poor. And as we have said before, even the high income countries should expect surprises. The solution is aggressive Το μεγάλο τέμενο τη ΜΕΚΑ στη Σαουδική Αραβία είναι εντέλο άδειο, αφού οι αρχέ τη χώρα απαγόρευσαν την είσοδο αλλοδαπών προσκυνητών. Νέο γύρο ένταση σημειώθηκε το πρωί στι Καστανιέ Εύρου, όπου οι ελληνικέ δυνάμει δέχθηκαν μαζική επίθεση με χημικά από την τουρκική πλευρά. Στο σημείο, οι ισχυρέ δυνάμει του στρατού και τη ελληνική αστυνομία υψώνουν τείχο αποτροπή, εμποδίζοντα τι καθημερινέ απόπειρε μεταναστών να περάσουν παράνομα σε ελληνικό έδαφο. Την ίδια ώρα σε νέε εμπριστικέ δηλώσει προχωρά ο Τούρκο πρόεδρο. Ο Ταγί Περντογάν, πιστό στην τακτική των fake news, επαναλαμβάνει τα περί νεκρών μεταναστών στον Εύρο, ενώ δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να βρεθεί στον ίδιο χώρο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Προσθέτει εξάλλου πω τα σύνορα θα παραμείνουν ανοιχτά για του μετανάστε. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει η διαχείριση τη κατάσταση στον Εύρο. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ανοησίες τα περιασύμετρης απειλής, ενώ σκληρή ήταν η απάντηση του Στέλιου Πέτσα. Με όλους τους τρόπους η ελληνική κυβέρνηση, παράλληλα με τη στεναρή φύλαξη των συνόρων στον Εύρο, δίνει και τη μάχη της απόκρουσης των ψευδών ειδήσεων μέσω της διεθνοποίησης. Ο Υπουργό Επικρατεία, μιλώντα στο CNN και την Κριστιανά Μαμπούρ, απέδωσε ευθέω στον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού προβλήματο. I mean, it looked pretty persuasive. There has been no excessive violence whatsoever. There has been no bullets in the uh, on the spot, and the uh, Greek army and the Greek police forces have used any sort of of proportionate measures in order to try and uh, keep all those people away from the Greek borders. That there has been an extreme propaganda coming from uh, the Turkish officials. it is the firm conviction of the Greek government and of the European Union after the Council yesterday that here we have an inhumane instrumentalization of, of people for the benefit of uh, geopolitical and diplomatic State. Uh, stating. Ο Τσαβούσογλου συνεχίζει να προκαλεί και στο Twitter, απαντώντα σε δηλώσει <Γυθυνά> του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. <Γυθυνά> Θεωρούμε απολύτω απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται ανθρώπινε ψυχέ Άνθρωποι δυστυχισμένοι που προσπαθούν να επιβιώσουν και να πετύχουν μια καλύτερη ζωή για να επιτευχθούν πολιτικοί στόχοι τη εξανατολών γείτονο. Κύριε Δένδια, θεωρείτε ότι είναι αποδεκτό να ρίχνετε δακρυγόνα σε αθώου μετανάστε. Είναι αποδεκτό να πυροβολούν και να του σκοτώνουν. Στην Ελλάδα, αντί να διαδίδονται ψευδεί ειδήσει για εμά, οι μετανάστε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν άνθρωποι, όπω γίνεται στην Τουρκία εδώ και χρόνια. We are, are, deeply sympathetic to the position that, the ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά τη κυβέρνηση για τη μετατροπή τη χώρα και των νησιών σε φυλακέ μεταναστών για λογαριασμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακή διαχείριση με τη δημιουργία κλίματο εθνικιστική και ρατσιστική έκρηξη, όπω είπε. Ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα αλληλεγγύη προ την Ελλάδα και ισχυρή απόρριψη τη εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία για πολιτικού σκοπού έστειλε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε στο Ζάγκρεπ. Στο ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών επισημαίνεται πω η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εμποδίσουν την παράνομη είσοδο μεταναστών. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσει αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 10 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.